Σας μεσημέρι, κυρία Παναγιώτου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας μέσω Skype να κάνουμε τον απολογισμό. Μείναμε χθες, κυρία Παναγιώτου, κάναμε την συζήτησή μας πριν μεταβαίνατε στην Πάφο, στο Πολέμι χθες, να δούμε τι ενημέρωση στήχατε. Είχα μείνει στο ότι έγινε μια πρώτη ρήψη νερού μετά από τον εντοπισμό από το αεροσκάφος του τμήματος Δασών της πυρκαγιάς αυτής, δίπλα από έναν παράνομο σκυβαλότοπο, ο οποίος κάηκε ότι ήταν ακαεί την προηγούμενη εβδομάδα, και είχα ρωτήσει να μου πείτε αν είχατε και εσείς ενημέρωση από τον υπεύθυνο της μονάδας ψητικών μέσων του τμήματος Δασών. Τι ώρα έγινε η δεύτερη, δηλαδή? Από τι ώρα σηκώθηκε το άλλο αεροσκάφος που είχαμε στη διάθεσή μας, ή αυτά που είχαν έρθει από Αργεντινή, από Αυστραλία? Να δούμε αν έχουν μια καλύτερη εικόνα σήμερα. Ζήτησα τον προγραμματισμό να μου τον δώσει ακριβώς για να εξακριβώσω αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Κατά πόσο η επιχειρησιακή ετοιμότητα των διαθέσιμων ψητικών μέσων που είχαμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήταν στο χρόνο που ήταν εύλογος και ήταν στο χρόνο που ανταποκρινόταν στις ανάγκες, αν θέλετε, που έχουμε την ώρα που ξεσπά μια πυρκαγιά. Και ναι, ήταν στον χρόνο ο οποίος είναι προκαθορισμένος από την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μπορούμε να έχουμε αυτόν τον χρόνο, από τις 12.30 δηλαδή, ποιος είναι ο σωστός ο χρόνος? 12:40. Ναι. Να πούμε ότι όταν ζητούμε, μιλάμε για ελικόπτερα, ναι, αυτόν το οποίο αφορά πάντα, μιλώ για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως μου τα έχουν μεταφέρει οι ειδικοί, κυρία Σάβα, οπότε δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, θα σας αναφέρω αυτό το οποίο μου έχουν... Αν μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο με τον ήχο, γιατί να το διορθώσουμε αν έχετε επιστροφή. Ναι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Ναι. Λοιπόν, οι δύο πρώτες ρήψεις έγιναν από το εύπορτο αεροσκάφος του τμήματος Δασών. 12:40 τέθηκε, ενημέρωσε ότι υπήρχε η ρήψη, και 13:20 έχουμε να μπαίνει στη μάχη. Άρα μιλούμε για ένα χρόνο γύρω στα 40 λεπτά, που είναι, τα ελικόπτερα είναι συν 30 λεπτά, ναι, περίπου. Όταν λέμε να μπει στη μάχη να κάνει ρήψη νερού, ή να ξεκινήσει ουσιαστικά. Ναι, ξεκινούν έναρξη ουσιαστικά από τη στιγμή που ενημερώνεται μέχρι να ανέβει πάνω το πλήρωμα κτλ. Θέλουμε ένα χρόνο. Ο χρόνος αυτός από τις 12:40 μέχρι τις 1:20... Έχει ξεπεράσει το μισάωρο που λέμε ότι είναι τιμοπόλεμα σε μισή ώρα. Περίπου, ναι, περίπου, περίπου. Άρα τι ώρα έγινε η δεύτερη ρήψη νερού? Οι ώρες που έχω εγώ εδώ, όπως μου έχουν δοθεί από τη μονάδα που τα έχω, ναι, πάρει, ήταν τα ψητικά μέσα που μου επιχείρησαν στο χρόνο που σας είπα. 12:40, ναι, 1:20 είναι. Άρα οι ώρες σηκώθηκε, που μου έχουν δοθεί. Ετοιμάστηκε το δεύτερο. Τι έγινε στις 12, στη 1:20, ποιο ελικόπτερο αεροσκάφος μπήκε στη μάχη? Έχουμε το αεροσκάφος του τμήματος Δασών, ήταν το πρώτο, ναι, το οποίο είναι εύφορτο αναγνώρισε. Εντόπισε, ναι, έκανε και δύο ρήψεις. Και είχε τον κάδο που βλέπουμε, έριξε λίγο νερό. Ναι. Έριξε, ναι, δύο, ναι, ρήψεις, όσες ήταν ο κάδος, ναι, ο οποίος είχε μέσα. Ακολούθησαν το Ιορδανικό ελικόπτερο, έπειτα τα υπόλοιπα ελικόπτερα. Είναι μια σειρά από ενέργειες που είχαν γίνει. Να πούμε ότι την ώρα και τη μέρα της πυρκαγιάς που ξέσπασε την περιοχή στο Πολέμι, κυρία Σάβα, είχαμε 5 ψητικά μέσα στη διάθεσή μας. Και τα 5 είχα ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Οφείλω να το λέω ξανά, κυρία Σαβά. Ναι. Μια πυρκαγιά την ώρα της δύσκολης ήταν στα 6 μποφόρ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, όπως μου έχουν εξηγήσει και εμένα, η επιχειρησιακή που είναι η πλέον αρμόδια για αυτόν τον σκοπό, όταν έχουμε πυρκαγιές με αυτά τα μποφόρ, αλλάζει εντελώς ο τρόπος, ναι, που μπορούν να επιχειρήσουν και οι επίγειες και οι ψητικές, ναι, δυνάμεις. Διότι δημιουργεί ένα δικό της μικροπεριβάλλον η πυρκαγιά. Αυτά είναι γνωστά για αυτούς που επιχειρούν. Τι θέλω να πω. Δεν θα έχουμε πυρκαγιά σε τέλειες συνθήκες για να τις σβήσουμε. Πάντα θα είναι δύσκολες οι πυρκαγιές. Αυτό είναι το οποίο με έχουν, ναι, ενημερώσει, αν και δεν είναι της αρμοδιότητας μου να μιλώ για επιχειρησιακά, ναι, ζητήματα, γιατί είναι εξειδικευμένα, ναι, ζητήματα. Απλώς τα ζητώ και εγώ να τα, ναι, μάθω για να μπορέσω να κατανοήσω και να μπορέσω να γνωρίζω, κυρία Σάβα, και να τεκμηριώσω εάν υπήρχε ή όχι επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ναι. Αυτό το οποίο με ενημέρωσαν είναι ότι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε εκείνη την ώρα ήταν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας. Ναι. Η ταχύτητα της πυρκαγιάς, και αυτό δεν το λένε μόνο οι επιχειρησιακοί, μας το έχουν πει και ήδη οι κοινοτάρχες και αυτό τις μάρτυρες, ότι έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα λόγω της δύσκολης μορφολογίας. Ναι. Μιλούμε για φαράγγι, μιλούμε για
για τη μορφολογία εκεί και την καύσιμη ύλη που υπήρχε, η οποία δημιουργήσε όλο αυτό το πρόβλημα. Άρα εμείς, με τα δεδομένα τα οποία είχαμε μπροστά μας την ώρα εκείνη της πυρκαγιάς, τη διαθεσιμότητα την οποία είχαμε, την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, αντιδράσαμε εν καιρός ως προς τις επιχειρησιακές δυνάμεις, που είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο αφορά τις ανθρώπινες ζωές, αφορά τους συμπολίτες μας. Εν καιρός ενημερώθηκαν, η πρώτη στιγμή έγινε, κυρία Σάβα, ήταν και είναι οι ανθρώπινες ζωές. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ενημερώθηκαν έγκαιρα για να εκκαινωθούν τα χωριά μας και να γίνει όλη εκείνη η διαδικασία, ναι, με την εξασφάλιση των... Τη διαμονή του. Ναι, αλλά κάθε φορά, κυρία Παναγιώτου, επειδή τα είπαμε και χθες, και πόσα είναι τα πτυτικά μέσα που έχουμε στη διάθεση μας, και ποια ήρθαν, ποια είναι τα μισθωμένα, ποια τα καλέσαμε μέσα από τα ευρωπαϊκά συστήματα, τι γίνεται με τα Ιορδανικά από την Αίγυπτο, όλα αυτά να μην τα ξαναλέμε. Αυτό που λέμε και ξαναλέμε όμως κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά αυτών των διαστάσεων, είναι πρώτα απ' όλα το πώς δημιουργούμε αντιπυρικές ζώνες τέτοιες που να είναι ικανές να αποτρέψουν αυτό που έγινε χθες. Αυτό που λέμε ότι πώς πήδηξε η πυρκαγιά και πώς διέσχισε όλα αυτά τα χωριά. Άλλο πράγμα που αναδεικνύεται είναι το πρόβλημα με τις μεμονωμένες κατοικίες. Αυτές που κάηκαν στο Πιτουπλίστο ήταν ακριβώς σε μια τέτοια ακτίνα. Το άλλο που έχει να κάνει είναι το θέμα με τους παράνομους κυβαλότοπους. Βλέπετε πόσα μέτωπα ανοίγουν, παρεμφερεί, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν. Λέγαμε ότι όπου υπήρχε καλλιεργημένο έδαφος, εκεί ανακόπτσε η πυρκαγιά. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν στο γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει από πολιτικής απόψεως, πολιτικές αποφάσεις, ωραία, να γίνουν αλλαγές, μας τα λέγατε και χθες, αλλά επειδή όπως είπατε και εσείς ενημερώνεστε και για το τι έγινε χθες, για τα πτυτικά μέσα, αν αντέδρασαν όπως έπρεπε να αντιδράσουν, αν λέτε όλη η κλιματική κρίση που πρέπει να το υπολογίσουμε από καιρό, είναι εδώ οι αυξημένες, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ο καύσωνας θα είναι παρατεταμένος, η ανοβρία, το έδαφος πώς πλέον διαμορφώνεται. Μήπως πρέπει να δούμε και τις ανάγκες μας, τις ψητικές, από αυτούς που ενημερώνεστε ότι αυτά πρέπει να αγοράσουμε, που έπρεπε εδώ και χρόνια να το πράξουμε, να κάνουμε ένα νέο πλάνο, ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή κάθε φορά, ήταν να δούμε, έπεσε ο διαγωνισμός, αφού είχαμε και φωτογραφικούς διαγωνισμούς, έχουμε την ελεκτική να μας λέει τι έγινε. Μήπως να το κάνουμε έτσι, υπό την έννοια ότι εσείς είπατε ενημερώνεστε από αυτούς που ξέρουν. Μήπως να βάλετε έναν εμπειρογνώμονα άλλον πρώτον να δούμε, έτσι έγιναν τα πράγματα, ήταν σωστά χθες, ή αυτοί τα λένε, αυτοί ξέρουν το ένα, και μετά μήπως να δούμε ποιες τώρα είναι οι ανάγκες μας, από πότε πρέπει να έχουμε αυτά που πρέπει να μισθώσουμε μέχρι να αγοράσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, η διαδικασία για να αλλάξουμε το πλάνο, η διαδικασία για να είμαστε έτοιμοι σε ό,τι αφορά τις νέες συνθήκες την οποία έχετε περιγράψει, έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το πλαίσιο? Η παρούσα κυβέρνηση, κυρία Σάβα, έχει θέσει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το τμήμα δασών από τον Απρίλιο. Ναι. Όχι από τον Μάιο, όπως συνέβαινε άλλες χρονιές. Έχουμε περιπολίες έμφορτες στον αέρα, ναι, και επίγειες περιπολίες. Έχουμε συντονισμό όλων των δυνάμεων. Έχουμε αυξήσει τα καδενοφόρα μας. Καδενοφόρα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση και των επάρχων και του τμήματος δασών και άλλων υπηρεσιών. Έχουμε βάλει σε τροχιά υλοποίησης ολόκληρων των πλάνων απόκτησης ιδιόκτητων πτυτικών μέσων, που είναι η λύση του προβλήματος. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Το πλάνο είναι από αυτά τα πλάνα που κάνουμε προδεκαετίας και τα προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε τώρα. Όχι, κυρία Σάβα. Είναι νέο. Θα σας περιγράψω και αυτό. Λοιπόν, επειδή μιλήσατε για τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να αλλάξουν, ήδη εγώ και περισσότερον από ένα μήνα έχω δώσει οδηγίες στο τμήμα δασών, ακριβώς επειδή έχει αλλάξει όλον αυτό. Με την έναρξη της περίοδου που θα μπορούμε να φυτέψουμε, κάνουμε τρεις αλλαγές. Πρώτον, έχουμε τις συντονισμένες δεντροφυτεύσεις. Δεύτερον, εισάγουμε το κομμάτι των πράσινων αντιπυρικών. Μέχρι στιγμής η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σε εξέλιξη τις αντιπυρικές όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, που όντως δουλεύουν, είναι κάτι το οποίο μας το έχουν επισημάνει και άλλες χώρες, κράτη-μέλη, ότι είναι μια σημαντική καινοτομία, κάτι το οποίο εφαρμόζαμε και το οποίο έχουμε, αλλά το εξελίσσουμε κάνοντας τις πράσινες αντιπυρικές γύρω από τις κοινότητες με συγκεκριμένο κονδύλι που αφιερώνουμε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Νούμερο 3, το οποίο εισάγουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Την ελεγχόμενη φώσκιση, κυρία Σάβα. Είναι κάτι που δεν το είχαμε, τώρα ξεκινούμε
ξεκινά μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, διότι αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή το τμήμα δασών είναι επικεντρωμένο στη δασοπυρόσβεση. Ναι. Δεν μπορώ να ζητώ να κάνουν τα νέα πράγματα, αλλά τίθεται το πλαίσιο και μπαίνει μέσα όλο το κομμάτι το επόμενο το οποίο έχουμε να χειριστούμε. Είναι λοιπόν οι ελεγχόμενοι βοσκότοποι. Συνεχίζουμε αξιοποιώντας τα δεδομένα της ΚΑΠ για να ενισχύσουμε ακριβώς τους γεωργούς μας που τους θέλουμε πέρα από τους επαγγελματίες. Έχουμε ανάγκη να διατηρηθεί η καλλιεργήσιμη γη. Το είδαμε και χτες. Μία από τις καλύτερες αντιπυρικές που έχουμε είναι τα αμπέγια. Δεν θέλουμε να εγκαταλείπουμε τη γη μας. Δεν θέλουμε να χάνουμε τη γη μας. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μέσω της ΚΑΠ να δώσουμε εκείνα τα εργαλεία σε αυτούς που πρέπει έτσι, για να μπορούν. Αν δεν θέλουν να καλλιεργούν για να παράγουν, αν θέλετε, καρπούς, τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης παραγωγή, μια στοιχειώδης καλλιέργεια, για να μπορέσουμε ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη γη, αυτήν τη μάζα, ως αντιπυρικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αεροπυρόσβεσης. Ναι. Δεν θα σταματήσω να το λέω, κυρία Σάβα, και θα το επαναλαμβάνω. Το κράτος ήταν χωρίς πλάνων και χωρίς πλαίσιων σε επίπεδο εθνικής, αν θέλετε, ασφάλειας σε ό,τι αφορά την αεροπυρόσβεση. Όχι, πλάνο υπήρχε και διαγωνισμοί έγιναν και φωτογραφικοί διαγωνισμοί και έπεσαν και πληρώνουμε μισθώσεις ενώ θα μπορούσαμε στα λεφτά εκείνα να πάρουμε 3-4 δικά μας. Επειδή σας ακούω το τελευταίο διάστημα να λέτε, ξέρετε ότι άκουγα τον τέος διευθυντή του τμήματος δασών να λέει στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Λεμεσό πριν από 3-4 χρόνια το πλάνο μας είναι τέτοιο, θα έχουμε το 24 αυτά τα δικά μας, το 23 άλλα. Σας τα λέω διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λήθησαν αποφάσεις. Εγώ ξέρω ότι είναι αυτό το οποίο αποφασίζει η παρούσα κυβέρνηση. Ναι. Ποιες είναι οι οδηγίες που έχω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει θέσει το κομμάτι της πυρόσβεσης στον ύψιστο βαθμό της προτεραιότητας και ξέρω ότι είναι αυτά που κάνω εγώ και οι οδηγίες που δίνω εγώ, κυρία Σάβα. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, απλά σας λέω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει πλάνο. Από εσάς περιμένουμε, αυτή τη στιγμή τώρα είστε εσείς η αρμόδια υπουργός, να υλοποιηθεί. Και ενδεχομένως να πρέπει να ακουστούν οι εισηγήσεις της ελεκτικής υπηρεσίας που έλεγε να ανοίξει το διαγωνισμό, να μην μείνουμε μόνο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον ΕΑΣΑ, να πάμε στο Διεθνή Οργανισμό, τον ΙΚΑΟ. Αυτά. Αυτά, γι' αυτό ρωτούσα πριν αν χρειάζεται. Ναι. Αυτά αφορούν τις συμβάσεις, τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν για τις πιστοποιήσεις ασφάλειας. Ναι. Φυσικά και ακούμε και υιοθετούμε τις εισηγήσεις της ελεκτικής υπηρεσίας. Εγώ έχω δώσει ακόμα και τις εισηγήσεις που έχουν έρθει και για τα άλλα τμήματα στους αρμόδιους λειτουργούς για να υιοθετήσουν, για να βελτιώσουμε την κατάσταση και δημιουργώ και τμήμα εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, κυρία Σαβάλλα. Να μιλήσουμε για το θέμα των τυπικών μέσων. Εμείς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν πρόκειται να σας περιγράψω ένα πλάνο όπως αυτά που ακούγατε. Θα σας περιγράψω ένα πλάνο που λύνει το πρόβλημα και το αντιμετωπίζει ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Θέλουμε ιδιόκτητα πτυτικά μέσα. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από τρίτους. Το νησί έμεινε για δύο σχεδόν δεκαετίες χωρίς τα δικά του ιδιόκτητα πτυτικά μέσα. 2006 και 2008 αγοράσαμε τα ιδιόκτητα πτυτικά μας μέσα. Το ένα είναι εκτός λειτουργίας από το 2022. Ναι. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε τα δικά μας ιδιόκτητα πτυτικά μέσα. Ναι. Άρα, τι κάνουμε. Το ένα αφορά την αγορά των πτυτικών μέσων. Το δεύτερο, όπως έχετε περιγράψει πολύ σωστά, δεν αφορά μόνο το στόλο, αφορά και το πλήρωμα. Διότι εμείς χρειαζόμαστε και το πλήρωμα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, διότι υπάρχει όλο αυτό το κενό σε μια ολόκληρη δομή, σε μια ολόκληρη ανάγκη για 20 χρόνια σχεδόν. Και το τρίτο είναι η μετάβαση που έχει ήδη αποφασιστεί στην εθνική φρουρά. Γιατί επαναλαμβάνω, το αντιμετωπίζουμε ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Τι κάνουμε σήμερα στο μεταβατικό στάδιο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Η εκτιτική μονάδα σήμερα έπρεπε από καιρό, δηλαδή πάει στην εθνική φρουρά. Δεν θα είναι, δίνει οδηγίες ο ένας ο άλλος κλπ. Είναι από τη δική του απόφαση. Η απόφαση η οποία έχει ληφθεί τον Μάρτιο έχει περάσει και από το Εθνικό Συμβούλιο και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Και η απόφαση που έχει πάρθει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μάρτιο είναι να περάσει στην Εθνική Πότε Φρουρά. Πότε αναμένεται αυτό? Δημιουργείται μια δομή. Η Εθνική Φρουρά σε συνεργασία μαζί με το Τμήμα Δασών θα καταθέσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υπάρχει το μεταβατικό πλάνο και η υλοποίηση. Άρα τι κάνουμε στο διάμεσο, κυρία Σάβα?
Όχι, έχουμε χρονοδιάγραμμα. Είναι σε 2 μήνες που έπρεπε να το καταθέσει. Που πρέπει να το καταθέσει με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τον Μάρτιο έπρεπε ήδη να κατατεθεί, δηλαδή. Όχι, όχι. Έχει κατατεθεί η πρόταση, έχουν γίνει συζητήσεις. Έγινε, πέρασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και περιμένουμε να έρθει. Κυρία Σάβα, αυτό είναι η λύση του προβλήματος. Ναι. Η λύση του προβλήματος, ενός προβλήματος που διήχθηκε και ήταν κενό για 20 χρόνια, μπορεί να λυθεί σε 20 μέρες, ούτε σε 20 μήνες. Πρέπει να λυθεί σωστά. Γι' αυτό και γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ναι. Τι κάνουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε την οργή, την αγανάκτηση του κόσμου, επειδή τώρα καταλαβαίνω ότι αιτιολογείται και εσείς και η κυβέρνηση είναι νέα και εσείς ακόμη νεότεροι στο πιδάλιο του Υπουργείου. Αλλά αυτό που λέμε, επειδή έγιναν εγκαίρως, λέτε από τον Απρίλιο κλπ. Ακριβώς αυτό βλέπουμε, ότι μπήκε ένα πλάνο να αποκτήσουμε τα δικά μας ψητικά μέσα. Ακόμα όμως και η μίσθωση αυτών άργησε. Ενώ επί δική σας, αν θέλετε, διακυβερνήσεως. Αυτά είναι που βλέπουν οι πολίτες. Ό,τι μας λέτε τώρα και ότι είστε αποφασιστικοί κλπ. Αύριο, δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο, χθες έλεγα εγώ από αέρος, ότι μακάρι αν είναι ξεσπάσει άλλη πυρκαγιά, να γίνει χθες ή σήμερα που τα έχουμε τα ψητικά μέσα από αλλού. Ωραία, να σας εξηγήσω. Εγώ από τη στιγμή που ανέλαβα και ήρθε η ενημέρωση από το Τμήμα Δασών ότι αυτές οι συμβάσεις ενδέχεται να έχουν τις καθυστερήσεις που έχουν, τι έχω πράξει. Έχω μιλήσει με όλες τις γειτονικές χώρες και έχω καταφέρει να πράξω ότι να φέρουμε για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία σταθμευμένα τα 2 Ιορδανικά και τα 2 Αιγυπτιακά για να καλύψουν αυτό το κενό. Έχουμε 4 πτυτικά μέσα από γειτονικές χώρες σταθμευμένα μόνιμα. Εδώ για να από τον Μάιο τα πρώτα 2 για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν της Αιγύπτου και τα Ιορδανικά. Το δεύτερο, έχουν κατακυρωθεί οι συμβάσεις σε ό,τι αφορά τα αεροπλάνα μας και είναι και τα 4. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 9 πτυτικά μέσα. Ναι. Ποτέ δεν είχαμε 9 πρωτεύοντα πτυτικά μέσα, κυρία Σαβ. Ποτέ. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που έχουμε 9 πτυτικά μέσα στη διάθεσή μας. Η σύμβαση η οποία τρέχει και η οποία θα ανανεωθεί 2-3, διότι αυτή είναι η σύμβαση που τρέχει, είναι μέχρι τον Οκτώβριο και μετά ξαναξεκινούμε λοιπόν, τις υπόλοιπες. Κυρία Παναγιώτου, επειδή αναφερθήκαμε πολλά και σε αυτό το ζήτημα, θα δούμε. Θέλω να μιλήσω για τη βοήθεια από τη διεθνή, αν θέλετε, θέλω να πω και δημόσια τη βοήθεια που έχουμε από το Rescue και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκινήσαμε με τα 5 πτυτικά μέσα που είχαμε στην πυρκαγιά και σε πολύ λίγες ώρες τα υπερδιπλασιάσαμε 11. Σήμερα έχουμε 9 στη διάθεσή μας και θα είναι σταθμευμένα εδώ 9 σε αριθμό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε και να καλύψουμε μαζί. Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γειτονικές χώρες που ανταποκρίθηκαν και στους ανθρώπους μας που είναι μέσα στη μάχη με τις φλόγες, κυρία Σάβα. Ναι. Κυρία Βάνα, λέει τώρα, αφού είχαμε από Ιορδανία, πώς και ο πρόεδρος ζήτησε από Ιορδανία, ζήτησε πρόσθετα. Σαν επιπλέον. Μάλιστα. Επιπλέον. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτου, επειδή συζητήσαμε ότι πρώτη στο ζήτημα είναι η ασφάλεια των πολιτών, των περιουσιών τους, η περιβαλλοντική ζημιά που επισυνέβη και σε αυτή την περίπτωση είναι ανεκτίμητη, όπως ανεκτίμητη ήταν και η ανεκτιμής αξίας ήταν το φυσικό τοπίο εκεί στο σπήλαιο της, στο φαράγγι της Σκοτεινής, το οποίο βλέπουμε τώρα, είχαμε πάει και με πάσα μυστικότητα, για να μην το αποκαλύψουμε ακριβώς και να, να γίνει ό,τι γίνεται κάθε φορά που το ανακαλύπτουν πολλοί, δυστυχώς ούτε αυτό επέζησε αυτής της πύρινης λέλαπας, ούτε οι νυχτερίδες μας. Ναι. Είναι γροθιά στο στομάχι όλο αυτό, πραγματικά. Δεν διανοείται ο ανθρώπινος νους ότι έχουμε φτάσει σε αυτήν την καταστροφή επειδή κάποιοι σκόπιμα βάζουν πυρκαγιές. Το κράτος πράττει ότι είναι δυνατόν. Καταλήξαμε ότι την έβαλαν σκόπιμα, ότι ήταν ο παρανόμος κυβαλλόντοπος. Δεν έχω την τελική γνωμάτευση, όμως όλες οι ενδείξεις αυτό δείχνουν. Εξάλλου πέρα από το 90% αυτόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι παράνομοι σκυβαλότοποι με το πλάνο το οποίο ετοιμάζουμε, με την ευθύνη παραγωγού που θα έχουμε και για τα έπιπλα και για τα στρώματα, τα πράσινα σημεία που τα επεκτείνουμε, δίνουν στους πολίτες και τις δομές και τα εργαλεία, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση να καθαρίσουμε, να εντοπίσουμε, να τελειώσουμε και να μην τα ξαναδημιουργήσουμε. Όμως, είναι ανεπίτρεπτο, είναι εγκληματικό να βάζουμε σκόπιμα πυρκαγιές, κυρία Σάβα, διότι το ερώτημα ξεκινά από εκεί. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσει η πυρκαγιά.
Με το που θα ξεκινήσει η πυρκαγιά, υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Κυρία Παναγιώτου, επειδή το λέω συχνά, δεν μπορούμε να. Το όποιο έγκλημα, έτσι, να το αποτρέψει κανείς. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει η αστυνομία για τους δολοφόνους, τι κάνει η πυροσβεστική για τις πυρκαγιές. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να. Αυτό που λέτε οι εμπριστές, οι πυρομανείς θα είναι εκεί. Πόσο εγκαίρως παρεμβαίνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πριν από δεσμεύσω, γνωρίζω ότι έχετε πρόβλημα, ενώ κάτι άλλο έχετε. Αλλά θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τον ΑΚΑΜΑ, για τη διοικητική έρευνα που καταδεικνύει πειθαρχικές ευθύνες σε δύο τέος. Στον τέος Διευθυντή Τμήματος Δασών και στον τέο Διευθυντή Τμήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που τώρα είναι στο εργασίας, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Απλώς για να κλείσουμε το προηγούμενο σε ό,τι αφορά και τους σκουπιδότοπους, το πλάνο το οποίο κάνουμε ακριβώς είναι για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε, να αξιοποιούμε μέσα σε αυτό το πλάνο και την τεχνολογία για να μπορούμε να εντοπίζουμε και τα ντρόνς έχουν σηκωθεί για αυτό το ζήτημα και για τις πυρκαγιές κλπ. Τα ντρόνς είναι στο πλαίσιο των περιπολιών που κάνουμε μαζί με τα effort τα ψηφιακά μέσα και τις επίγειες δυνάμεις που γίνονται. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άρα αξιοποιούνται στο κομμάτι της πρόληψης. Πάμε στον ΑΚΑΜΑ τώρα. Στον ΑΚΑΜΑ. Λοιπόν, εγώ παρέλαβα στις 10 Μαΐου την διοικητική έρευνα και τα απορίσματα του κυρίου Ηλία. Ο κύριος Ηλία στα συμπεράσματα του αναφέρει ότι τώρα, τι αναζητούσε αυτή η έρευνα η διοικητική για τον ΑΚΑΜΑ για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ζητήθηκε αυτή η έρευνα να καταδείξει τι. Ζητήθηκε αυτή η έρευνα να καταδείξει τις όποιες διοικητικές ευθύνες υπήρχαν σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία εξελίχθηκαν στον ΑΚΑΜΑ, με τους δρόμους, με όλα αυτά που είδαμε, την περιβαλλοντική επόπτευση, τον τρόπο με τον οποίο πέρασαν τα έργα στο πεδίο και πώς υλοποιήθηκαν. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Ηλία, εντοπίζονται ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα στα δύο άτομα τα οποία έχετε καταδείξει, στον τέος διευθυντή του Τμήματος Δασών και στον τέος διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. Έχω ζητήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο χθες καθηκόντος να διοριστεί ερευνώντας λειτουργός για τα ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα του εν ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου που είναι ο τέος διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος. Και έχει διοριστεί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης είναι στις 60 μέρες. Ο τέος διευθυντής του Τμήματος Δασών, επειδή αφιπηρέτησε, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δυστυχώς η νομοθεσία δεν μας επιτρέπει. Όμως, κυρία Σάβα, καθηκόντως, εγώ έπραξα αυτόν το οποίο έπρεπε. Από τη στιγμή που υποδεικνύονταν τα ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα, όφειλα να τα δηλώσω και όφειλα να διορίσω ερευνώντα λειτουργών. Ναι, αλλά δεν είναι ενέργεια που να γίνουν τώρα. Θα σας πούμε και μπράβο. Ακριβώς όπως είπατε. Δεν ήταν το. Όχι, ναι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και μάλιστα αν γινόταν νωρίτερα, γιατί έχουμε συνηθίσει το δημόσιο να καθυστερούμε τόσο όσο να προκύψουν αφιπηρετήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κυρία Παναγιώτη, τώρα ποιος έχει διοριστεί, έχουμε όνομα. Από την νομική υπηρεσία. Δεν νομίζω αρχαιολόγος να πούμε. Όχι, να δούμε. 60 μέρες. 60 μέρες είναι το χρονοδιάγραμμα αυτών των ερευνών. Και είναι τα πειθαρχικά αυτά δικήματα τα ενδεχόμενα βαραίνουν το ίδιο τους δύο ή κάποιου είναι ενδεχομένως περισσότερες οι ευθύνες από αυτά που διαβάζετε. Υπάρχουν και διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Είναι καλύτερα να τα χειριστεί η έρευνα, η καινούργια πειθαρχική έρευνα που έχει, γιατί η κυρία Σάβα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην εμπολύνουμε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Τώρα, ερχόμαστε πίσω στο στούντιο. Είναι εδώ μαζί μου ο τέος διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Μάρκος Τράγκολας. Καλώς ορίσατε, κύριε Τράγκολα. Ακούσατε με τα προσοχής. Ένιωσα ότι αυτές τις ερωτήσεις που υπέβαλα θέλατε κι εσείς να τις κάνετε. Άρα, παίρνετε σκυτάλι να δούμε τι από αυτά που λέχθησαν.